Καταρχάς, πώς είναι η συνεργασία με την ΚΕΔΕ και δεύτερον, πώς σκοπεύετε αυτή τη συγκυρία να την εκμεταλλευτείτε ως προς αυτό που είπε η κυρία Κάτζου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων. Νομίζω ότι έχουμε άρρηκτη συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Είναι πολύ συχνή η επικοινωνία μας και διαζώσεις με τον πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή, αλλά και το Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, αλλά και διαδικτυακά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχουμε πολύ επικοδομητικό διάλογο. Για όποια παρέμβαση έχει να κάνει με νομοθετική πρωτοβουλία έχουμε συνεργαστεί από πριν και έχουμε πολύ ευχάριστα αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Παράδειγμα, έχουμε συμφωνήσει για δύο παρεμβάσεις άμεσες. Η μία έχει να κάνει με την τριετή παράταση μισθωμάτων που λήγουν μέσα στο έτος που διανύουμε εξαιτίας της πανδημίας. Θέλουμε σκόπο να δώσουμε μια παράταση, γιατί κάποιος που είχε αναλάβει μια επένδυση και είχε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα βλέπει ότι τα δύο τελευταία χρόνια, ιδίως στην εστίαση, έμεινε με ένα μηδενικό τζίρο λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Επίσης, έχουμε μια εναρμόνιση προς τα κάτω των τελών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εστίασης αλλά και στα κέντρα διασκέδασης, ώστε να έχουμε μια εναρμόνιση και να έχουμε όμως και μια καλύτερη βεβαίωση και ύπαρξη αυτών των ποσών που δεν παρατηρούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτές οι πρωτοβουλίες μαζί με τις αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραμμα Τρίτσι, στην καλή συνεργασία που έχουμε για την οριστικοποίηση του πλαισίου για τα ζώα συντροφιάς και όλα τα θέματα που έχουμε συζητήσει με τους αυτοδιοικητικούς για το νέο εκλογικό νόμο για τους ΟΤΑ, δείχνει ότι έχουμε μια καλή συνεργασία και πάνω σε αυτή την καλή συνεργασία χτίζουμε καλύτερες μέρες για τη συνεργασία ανάμεσα στο κράτος, την κεντρική κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση.